Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρήπανση του νερού ή ρήπανση των υδάτων, είναι το ίδιο πράγμα. Ρήπανση λοιπόν του νερού ονομάζουμε κάθε φυσική, χημική ή βιολογική μεταβολή της σύστασης του νερού που το καθιστά κατάλληλο για τους οργανισμούς που το χρησιμοποιούν. Τι θα πει αυτός ο ορισμός? Θα πει ότι εάν αλλάξει οτιδήποτε μέσα σε μια λίμνη ή μέσα σε ένα ποτάμι, είτε σε ποσότητα φυσική μεταβολή, είτε σε χημικές ουσίες που υπάρχουν μέσα, που υπάρχουν και δεν υπήρχαν, χημική μεταβολή ή στο μικροβιακό, ας πούμε, φορτίο μιας λίμνης, δηλαδή να έχεις μικρόβια τα οποία δεν υπήρχαν ή να αυξηθεί πολύ, ο αριθμός των μικροβίων που είχε μέσα φυσιολογικά η λίμνη, τότε μιλάμε για ρήπανση του νερού. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις μία ουσία μέσα στη λίμνη φυσιολογικά να είναι τα νητρικά, ας πούμε, η όντα της λίμνης να είναι περίπου 10 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, για παράδειγμα. Και ξαφνικά να γίνονται 100 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Αυτό είναι ρήπανση, είναι μια φυσική μεταβολή και άρα ρήπανση του νερού. Μπορεί να μην έχεις καθόλου χλώριο μέσα στη λίμνη και ξαφνικά να βρεθεί χλώριο. Αυτό είναι χημική μεταβολή της σύστασης του νερού, άρα ρήπανση του νερού επίσης. Μπορεί να μην έχεις καθόλου κολοβακτηρίδια και ξαφνικά να βρεθούν κολοβακτηρίδια μέσα στη λίμνη. Άρα μιλάμε για βιολογική μεταβολή της σύστασης του νερού της λίμνης. Άρα κάθε φυσική, χημική ή βιολογική μεταβολή της σύστασης του νερού που το καθιστά κατάλληλο για τους οργανισμούς που το χρησιμοποιούν το ονομάζουμε ρήπανση του νερού. Ποιες είναι, μπορεί να είναι οι πηγές τώρα υδάτινης ρήπανσης? Πηγές υδάτινης ρήπανσης μπορεί να είναι η θερμότητα, έτσι, το θερμό νερό. Μπορεί λοιπόν σε μία ακτή, θαλάσσια ακτή, που φυσιολογικά έχει 15 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, να υπάρχει δίπλα ένα εργοστάσιο, για παράδειγμα πυρηνικό, έτσι, γιατί συνήθως από ψυκτικές εγκαταστάσεις πυρηνικών αντιδραστήρων ή και εργοστάσια ορυκτών καυσίμων που έρχεται αυτό το ζεστό νερό, μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο εργοστάσιο που να ρίχνει μέσα, να επεξεργάζεται εδώ για να κρυώσει, για παράδειγμα, τον πυρηνικό αντιδραστήρα, να ρίχνει μέσα καυτό νερό από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Και αυτό το καυτό νερό έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας εδώ του νερού της θάλασσας τοπικά και μείωση του οξυγόνου τελικά. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα μείωση του οξυγόνου. Άρα τα ψάρια εδώ που βρίσκονται στο θαλάσσιο αυτό περιβάλλον θα πεθάνουν, έτσι, λόγω και αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και μείωση του οξυγόνου. Επίσης, αν υπάρχει μια πόλη δίπλα σε ένα ποτάμι ή σε μια λίμνη, μπορεί να υπάρχουν μέσα στη λίμνη αστικά λίμματα, περιττώματα, σωματικές εκρήσεις, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού. Μπορεί να βρίσκονται μέσα στο νερό τα χημικά τους δηλαδή αυτά. Έτσι. Οπότε μιλάμε για χημική μεταβολή πλέον της σύστασης του νερού της λίμνης από τα αστικά λίμματα. Επίσης μπορεί να πέφτουν βιομηχανικά απόβλητα, όπως βαρέα μέταλλα, δηλαδή μόλυβδος, υδράργυρος, ψευδάργυρος, αλλά και πετρελοειδή προϊόντα. Αν είναι, για παράδειγμα, αν βρίσκονται δηλητήρια δίπλα σε ένα υδάτινο σώμα, σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη. Αυτά λοιπόν τα βαρέα μέταλλα δεν διαλύονται στο νερό και έτσι περνούν στις τροφικές αλυσίδες με ένα φαινόμενο που λέγεται βιοσυσσόρευση. Θα το δούμε αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, σε λιγάκι. Επίσης μπορεί να πέφτουν στο νερό εντομοκτώνα από καλλιέργειες που μπορεί δίπλα να ψεκάζουν κάποιοι. Τα εντομοκτώνα επίσης δεν διασπώνται από τους οργανισμούς, δηλαδή περνούν στο πεπτικό σύστημα, στο στομάχι των οργανισμών, αλλά δεν διασπώνται, οπότε μένει αυτή η ποσότητα η οποία κατανάλωσαν. Να δούμε και πώς γίνεται αυτό και τελικά βιοσυσσορεύονται στους ανώτερους καταναλωτές. Βιοσυσσορεύονται σημαίνει ότι ενώ ένας οργανισμός, για παράδειγμα, κατώτερων τροφικών επιπέδων μπορεί να έχει, για παράδειγμα, 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό, οι ανώτεροι οργανισμοί μπορεί να έχουν 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Θα το δούμε πώς γίνεται. Και ραδιενεργά απόβλητα από γειτονικά εργοστάσια, ας πούμε, που γειτνιάζουν τελικά με υδάτινα σώματα, με ποτάμια ή με λίμνες. Θερμό νερό λοιπόν, αστικά λίμματα, βιομηχανικά απόβλητα, εντομοκτώνα και ραδιενεργά απόβλητα. Όλες αυτές οι πηγές ρήπανσης, το αποτέλεσμά τους είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταλήγουν τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα ποτάμια και τις λίμνες, καταλήγουν επίσης στα υπόγεια ύδατα, γιατί επικοινωνούν τα νερά μεταξύ τους, έτσι, είτε επιφανειακά είτε υπόγεια, και τελικά καταλήγουν στη θάλασσα, οπότε αυξάνεται η ρήπανση στη θάλασσα τελικά. Είτε έχεις δηλαδή κτηνοτροφικές μονάδες, είτε ρίχνεις κάποια εντομοκτώνα πιο δίπλα, είτε έχεις βιομηχανικές μονάδες, όλα αυτά καταλήγουν στα ποτάμια και τις λίμνες, τα υπόγεια νερά και τελικά στη θάλασσα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα
Τα δύο αυτά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από τη ρύπανση του νερού. Λοιπόν, τα δύο αυτά φαινόμενα είναι ο ευτροφισμός και η βιοσυσσόρευση. Προσέξτε λίγο αυτά τα δύο φαινόμενα, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολα στην κατανόηση, όχι όμως και τόσο πολύπλοκα. Εντάξει, απλώς θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης για να τα κατανοήσουμε. Ο ευτροφισμός, λοιπόν, είναι αυτό που βλέπεις πολλές φορές στα ποτάμια και τις λίμνες, που τα βλέπεις καμιά φορά κατά πράσινα και στη θάλασσα ακόμα μπορεί να τη δεις έτσι τόσο πράσινη. Ενώ φαίνεται πολλές φορές ωραίο στο μάτι, έτσι, όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές φαίνεται έτσι όμορφο, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Αυτή η πρασινάδα που βλέπεις, η τόση πολύ πρασινάδα, δηλαδή το νερό να γίνεται κατά πράσινο, δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι. Και πώς προκύπτει αυτό το πράσινο νερό? Όπως θα δούμε, είναι οργανισμοί του φυτοπλακτού αυτοί οι οποίοι πρασινίζουν το νερό, οι οποίοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε αριθμό. Και πώς γίνεται αυτό? Ο ευτροφισμός, λοιπόν, ξεκινάει όταν μέσα σε μία λίμνη, σε ένα ποτάμι ή στη θάλασσα καταλήγουν αστικά λίμματα και λιπάσματα τα οποία είναι πλούσια σε νητρικά και φωσφορικά άλατα. Πρέπει να θυμάσαι, λοιπόν, νητρικά και φωσφορικά άλατα είναι η πηγή, λοιπόν, του ευτροφισμού. Αυτά τα νητρικά και φωσφορικά άλατα είναι φαγητό, είναι τροφή για το φυτοπλακτό. Για οργανισμούς, δηλαδή μικροσκοπικούς που βρίσκονται μέσα στο νερό, αιωρούνται μέσα στο νερό της λίμνης ή του ποταμού. Και αυξάνονται πάρα πολύ, γιατί τους ρίχνεις ουσιαστικά φαγητό. Έτσι. Αφού λοιπόν αυξηθούν οι οργανισμοί, ο αριθμός μάλλον των οργανισμών του φυτοπλακτού, αυξάνεται πάρα πολύ υπερβολικά και ο αριθμός των οργανισμών του ζωοπλακτού, οι οποίοι καταναλώνουν το φυτοπλακτό. Στη συνέχεια το ζωοπλακτό έρχεται η στιγμή που θα πεθάνει, εννοείται αυτοί οι οργανισμοί κάποια στιγμή θα πεθάνουν, οπότε το υπερβολικά αυξημένο ζωοπλακτό έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύεται υπερβολικά αυξημένη νεκρή οργανική ύλη, έτσι, νεκροί οργανισμοί. Οι οποίοι νεκροί οργανισμοί, το φυσικό αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύσουν πλέον και πάρα πολλούς αποικοδομητές. Υπερβολικά λοιπόν αυξάνονται και οι αποικοδομητές, τα βακτήρια δηλαδή της λίμνης, τα οποία έρχονται να καταναλώσουν πλέον το νεκρό ζωοπλακτό. Όμως η αποικοδόμηση σαν διαδικασία χρειάζεται οξυγόνο. Για να μπορέσουν δηλαδή οι αποικοδομητές να καταναλώσουν και να αποικοδομήσουν το νεκρό ζωοπλακτό, χρειάζονται οξυγόνο. Και από πού θα το πάρουν? Θα το πάρουν από τη λίμνη, από το νερό της λίμνης, το οποίο μπορεί να έχει 95% οξυγόνο και ξαφνικά, επειδή οι αποικοδομητές καταναλώνουν όλο το οξυγόνο, μπορεί να πέσει στο 5%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στη λίμνη και έτσι τελικά πεθαίνουν χωρίς οξυγόνο τα ψάρια και άλλοι ανώτεροι οργανισμοί που μπορεί να χρησιμοποιούν τη λίμνη, βατράχια. Αν βρίσκεσαι σε τροπικά μέρη, μπορεί να είναι κανένας κροκόδιλος. Λοιπόν, πεθαίνουν λοιπόν από ασφυξία. Γιατί δεν υπάρχει οξυγόνο, γιατί το έχουν καταναλώσει όλο οι αποικοδομητές. Γιατί το καταναλώσαν οι αποικοδομητές? Γιατί βρήκαν πάρα πολύ ζωοπλακτό. Γιατί βρήκαν πάρα πολύ ζωοπλακτό? Γιατί το ζωοπλακτό έφαγε πάρα πολύ φυτοπλακτό. Και γιατί ήταν πάρα πολύ το φυτοπλακτό? Γιατί έπεσαν στο ποτάμι ή στη λίμνη νητρικά και φωσφορικά άλατα, επειδή κάποιος, ας πούμε, έριξε πάρα πολύ λίπασμα ή επειδή υπάρχει μια πόλη που ρίχνει αστικά λίμματα στο ποτάμι. Αυτό είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πάλι. Όταν λοιπόν έχεις μια λίμνη, αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Το νερό είναι σχεδόν διάφανο ή τέλος πάντων έχει ένα γαλάζιο μπλε χρώμα. Αν για κάποιο λόγο υπάρχουν δίπλα, για παράδειγμα, καλλιέργειες, υπάρχει κάποια πόλη που ρίχνει αστικά λίμματα. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν πέσουν μέσα στη λίμνη νητρικά ή αμμονιακά ιόντα, γιατί τα λιπάσματα είναι πλούσια σε νητρικά και αμμονιακά ιόντα, αυτό είπαμε είναι τροφή για τους οργανισμούς του φυτοπλακτού. Θα πρασινίσει η λίμνη. Γιατί θα πρασινίσει? Γιατί είπαμε είναι τροφή, λοιπόν, τα νητρικά και αμμονιακά ιόντα για τους οργανισμούς του φυτοπλακτού, οι οποίοι αυξάνονται πάρα πολύ σε αριθμό, αυξάνονται υπερβολικά. Η υπερβολική αύξηση, λοιπόν, του φυτοπλακτού έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική αύξηση και του ζωοπλακτού, οι οποίοι έρχονται να καταναλώσουν το φυτοπλακτό. Έτσι είναι φυσικό. Αφού βρήκανε πάρα πολύ τροφή, πάρα πολύ φυτοπλακτό, αυξάνονται και αυτοί υπερβολικά. Αυτοί όμως οι οργανισμοί, το ζωοπλακτό, κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Οπότε αυξάνονται πάρα πολύ τελικά και τα βακτήρια τα οποία έρχονται να αποικοδομήσουν τους υπερβολικά αυξημένους αριθμούς ζωοπλακτού. Άρα αυξάνονται υπερβολικά και οι πληθυσμοί των βακτηρίων. Η αποικοδόμηση αυτή όμως, η υπερβολική αποικοδόμηση που προκαλείται, έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη οξυγόνου τελικά. Γιατί τα βακτήρια καταναλώνουν όλο το διαθέσιμο οξυγόνο του νερού της λίμνης, και εκεί που μπορεί να ήταν 95% το κάνουν 5%, και τα ψάρια δεν μπορούν να ζήσουν, εννοείται,
χωρίς οξυγόνο, άρα πεθαίνουν από ασφυξία τελικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Είναι ασφυξία στους ανώτερους καταναλωτές της λίμνης, ψάρια, μπατράχια κλπ. Επειδή ακριβώς αυξήθηκαν πάρα πολύ οι συγκεντρώσεις των νητρικών και αμμονιακών ιόντων. Άρα πρέπει να το μάθεις ως αλυσίδα γεγονότων, έτσι. Αυξάνονται λοιπόν οι συγκεντρώσεις νητρικών και αμμονιακών ιόντων, τα οποία ιόντα είναι τροφή για το φυτοπλακτό, το οποίο αυξάνεται υπερβολικά. Το φυτοπλακτό επίσης είναι τροφή για το ζωοπλακτό, το οποίο αυξάνεται υπερβολικά σε αριθμό. Και το ζωοπλακτό, αφού θα πεθάνει, είναι τροφή πλέον, η νεκρή οργανική ύλη, για τα βακτήρια, τα οποία αυξάνονται υπερβολικά και καταναλώνουν πάρα πολύ. Υπερβολική κατανάλωση, υπάρχει οξυγόνου πλέον και άρα συνθήκες ασφυξίας μέσα στη λίμνη, γι' αυτό πεθαίνουν τελικά και τα ψάρια και οι ανώτεροι καταναλωτές. Το επόμενο λοιπόν, δεύτερο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται, το ότι έχει να κάνει με τη ρύπανση του νερού, είναι η βιοσυσσόρευση. Και για τη βιοσυσσόρευση έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα το DDT. Είναι ένα εντομοκτόνο το DDT, αυτό το χημικό τύπο έχει, έτσι, έχει χλώριο, έχει άνθρακες κλπ. Πεζολικούς δακτυλίους εδώ. Είναι ένα εντομοκτόνο λοιπόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 1940 για την καταπολέμηση ψηρών, ψήλων και κοριών στον άνθρωπο. Λοιπόν, μέχρι και το 1972 χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή 32 ολόκληρα χρόνια το ψέκαζαν ως ασφαλές για τους ανθρώπους, αλλά ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τις ψήρες, τους ψήλους κλπ. Και βρέθηκε τελικά μετά από 32 χρόνια πως είναι τοξικό και καρκινογόνο, αφού βέβαια το είχαν ψεκάσει σε πόσο κόσμο, έτσι. Αυτό λοιπόν το DDT, καθώς και βαρέα μέταλλα τα οποία μπορεί να προκύπτουν από, μάλλον να αποβάλλονται στα ποτάμια και τις λίμνες από βιομηχανικές μονάδες, δεν διασπώνται τους οργανισμούς και βιοσυσσορεύονται τελικά στις τροφικές αλυσίδες. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες οι οποίες δεν μεταβολίζονται, δηλαδή ενώ φυσιολογικά τρως κάποια τροφή και διασπάται τελικά στο στομάχι σου σε μικρότερες ουσίες, αυτές οι ουσίες, το DDT και τα βαρέα μέταλλα, δεν υφίστανται αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή το στομάχι των οργανισμών δεν μπορεί να τα διασπάσει. Άρα όσο καταναλώσεις, τόσο παραμένει μέσα στον οργανισμό σου. Λοιπόν, αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Έχει αποτέλεσμα, να το δούμε λίγο εδώ βήμα-βήμα. Μάλλον εδώ είναι καλύτερα, φαίνεται εδώ. Αν σε μία λίμνη, για παράδειγμα, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ας πούμε, μόρια DDT. Εντάξει, και έχουμε και 8 οργανισμούς οι οποίοι θα καταναλώσουν αυτό το DDT. Ας πούμε ότι είναι ζωοπλακτό. Άρα λοιπόν, 8 οργανισμοί ζωοπλακτού καταναλώνουν 8 μόρια DDT, περίπου λοιπόν ένα μόριο DDT ανά οργανισμό. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Το πρόβλημα πώς προκύπτει τώρα? Οι ανώτεροι καταναλωτές, δηλαδή κάποιες γαρίδες για παράδειγμα που μπορεί να βρίσκονται στη λίμνη, θα πάνε βέβαια να φάνε τους οργανισμούς του φυτοπλακτού, και βέβαια η κάθε γαρίδα δεν θα φάει έναν οργανισμό, θα φάει δύο ή και τρεις μπορεί να φάει, αλλά ας πούμε ότι τρώει δύο για παράδειγμα η κάθε γαρίδα. Άρα η κάθε γαρίδα τώρα θα έχει δύο μόρια από το DDT που έπεσε. Αμέσως λοιπόν βλέπεις ότι συσσωρεύτηκαν μόρια DDT σε ένα άτομο. Έτσι, και όσο ανεβαίνει στην τροφική αλυσίδα, ας πούμε ότι υπάρχουν δύο ψάρια που τρώνε από δύο γαρίδες το καθένα, βλέπεις ας πούμε κατευθείαν ότι πήγαν τα δύο μόρια που ήταν σε κάθε γαρίδα, έγιναν τέσσερα τώρα στο ψάρι. Και όταν θα έρθεις εσύ ως άνθρωπος να φας ας πούμε δύο ψάρια στο πιάτο σου, θα έχεις πλέον 8 μόρια του DDT. Έτσι, αυτό σημαίνει βιοσυσσόρευση τελικά. Το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων. Αυτό τώρα εδώ για παράδειγμα είναι ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Αυτό που συμβαίνει, αν το δεις με πραγματικά νούμερα, είναι πολύ μεγαλύτερο σαν φαινόμενο. Δηλαδή θα ξεκινήσεις από το φυτοπλακτό, το οποίο μπορεί ένας οργανισμός φυτοπλακτού να φάει ένα, ας πούμε, μόριο κάποιας ουσίας, ενός βαρέως μετάλλου, του υδραργύρου για παράδειγμα, και έτσι να έχεις ένα μόριο υδραργύρου ένα γραμμάριο τέλος πάντων, σε κάθε οργανισμό φυτοπλακτού. Στη συνέχεια θα έχεις για παράδειγμα 2 γραμμάρια σε κάθε οργανισμό ζωοπλακτού, γιατί το ζωοπλακτό είναι λιγότερο από το φυτοπλακτό και καταναλώνει και περισσότερο φυτοπλακτό. Μετά μπορεί να έχεις 4 γραμμάρια στα ψάρια, μπορεί να έχεις 10 γραμμάρια στα μεγαλύτερα ψάρια, μπορεί να έχεις 100 γραμμάρια στα πιο μεγάλα ψάρια, τα οποία μπορεί να είναι και τροφή για τον άνθρωπο, δηλαδή να τα τρώει ο άνθρωπος και άρα να παίρνει αυτές τις μεγάλες ποσότητες
υδραργύρου που είπαμε τώρα για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι η βιοσυσσόρευση. Πάμε λίγο να δούμε με το DDT τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, το DDT βιοσυσσορεύτηκε στους οργανισμούς, χωρίς να το ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι τότε. Λοιπόν, τι έγινε, το ψέκαζαν το 1960 παντού στην Αφρική για να καταπολεμήσουν τα κουνούπια. Και βλέπεις εδώ πώς το ψεκάζουν, έτσι. Μέσα στο σπίτι που μένει ο άλλος ψεκάζουν απ' έξω DDT αυτή κανονικά. Νομίζουν ότι είναι ασφαλές το 1960. Λοιπόν, το 1964 ανιχνεύθηκε στους πιγκουίνους της Ανταρκτικής. Δηλαδή πέρασε στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μέσω των θαλάσσιων τροφικών αλυσίδων και έφτασε μέχρι και τους πιγκουίνους της Ανταρκτικής. Και το 1970 έφτασε και στη βόρεια, στην Αρκτική, στο Βόρειο Πόλο, όπου ανιχνεύτηκε στις πολικές αρκούδες, σε φώκες και στο μυδρικό γάλα των Εσκιμών. Επίσης λοιπόν πέρασε μέσα από το θαλάσσιο τροφικό οικοσύστημα και έφτασε μέχρι και το Βόρειο Πόλο, ακόμη και στο γάλα των Εσκιμών, έτσι ανιχνεύτηκε. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε πριν κλείσουμε με νούμερα. Για παράδειγμα τώρα, έχουμε σε μία λίμνη να πέφτει 10 εις την 6 μιλιγκράμ DDT, 1 εκατομμύριο δηλαδή μιλιγκράμ. Η παραγωγή λοιπόν της λίμνης σε μάζα είναι 1.000 τόνοι, δηλαδή 1 εκατομμύριο κιλά. Άρα λοιπόν τι θα συμβεί. Αυτό το 1 εκατομμύριο μιλιγκράμ DDT θα μοιραστεί, ας πούμε, θα πάνε να το καταναλώσουν οι οργανισμοί του φυτοπλακτού, το 1 εκατομμύριο λοιπόν κιλά φυτοπλακτού. Άρα 1 εκατομμύριο μιλιγκράμ εδώ. Παραγωγούς λοιπόν θα είναι 1 εκατομμύριο μιλιγκράμ DDT δια 1 εκατομμύριο κιλά παραγωγών, 1 μιλιγκράμ ανά κιλό. Έτσι, να το λείχνει εδώ, 1 μιλιγκράμ ανά κιλό. Πάμε τώρα στο επόμενο τροφικό επίπεδο, όπου έχουμε πει για τις τροφικές αλυσίδες, πυραμίδες μάλλον, όχι αλυσίδες, για τις πυραμίδες, ότι το 10% υπάρχει, περνάει μάλλον της ενέργειας, άρα το 1 εκατομμύριο, μάλλον οι 1.000 τόνοι, ας πούμε, 1 εκατομμύριο κιλά, θα έχουν ως αποτέλεσμα 100 τόνοι. 100 τόνους καταναλωτών πρώτης τάξης, άρα 100.000 κιλά. Αμέσως αν κάνεις τη διαίρεση, γιατί είπαμε ότι το DDT δεν μεταβολίζεται, παραμένει σταθερό, τα 1 εκατομμύριο λοιπόν δια 100.000 μας δίνουν αμέσως 10 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Δηλαδή από 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό που ήταν στους παραγωγούς, στους καταναλωτές πρώτης τάξης είναι 10 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Εάν κάνεις τις απαραίτητες διαιρέσεις, θα δεις ότι στους καταναλωτές τρίτης τάξης, που είναι ακόμη λιγότεροι, ένας ας πούμε, δηλαδή ένας τόνος, έτσι, θα έχει 1.000 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Άρα δηλαδή εσύ αν φας 1 κιλό ψάρι, θα πάρεις 1.000 μιλιγκράμμ DDT. Καταλάβατε λοιπόν πώς γίνεται η βιοσυσσόρευση. Έχουμε 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό εδώ, 10 μιλιγκράμμα ανά κιλό εδώ, 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό εδώ, 1.000 μιλιγκράμμα ανά κιλό στους ανώτερους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει βιοσυσσόρευση. Αυτές οι ουσίες λοιπόν, αυτή η ουσία των DDT δεν διασπάται στα στομάχια των οργανισμών, παραμένει μέσα στους οργανισμούς και όσο ένας τρώει τον άλλο, συσσωρεύεται, γιατί ακριβώς ο κάθε οργανισμός δεν θα φάει μόνο έναν από το κατώτερο τροφικό επίπεδο, θα φάει 10, μπορεί και περισσότερους. Και αυτό σημαίνει ότι συσσωρεύεται λοιπόν DDT. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Ό,τι όμως δεν καταλάβατε, μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια, γιατί είναι λίγο, η αλήθεια είναι, όχι τόσο δυσνόητα, είναι λίγο πολύπλοκα σαν φαινόμενα, η βιοσυσσόρευση και το DDT. Αν δεν καταλάβατε κάτι, μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια να σας απαντήσω. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βιντεομάθημα.